Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Καλή εβδομάδα σε όλου και εννοείται. Μπείτε στη διαδικασία να πατήσετε like, subscribe και το καμπανάκι για όλε τι ειδοποιήσει. Πρωτού προχωρήσουμε και δούμε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στι αγορέ. Δεδομένη χρονική φάση, την οποία βρισκόμαστε, καθώ βλέπουμε ότι και τα νέα είναι υπερμπούλη για το uh, crypto space. Ντόναλτ Τραμπ, πέρα... of... ο οποίο έχει μπει στη διαδικασία να μπει all in uh, στα crypto, όπω φαίνεται, και σε κάθε περίπτωση Πάρα πολύ positive news, σε περίπτωση που βγει ο ε, Τραμπ δηλώνει ο ίδιος ότι θα κάνει τα πάντα. Be... Για να έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό Bitcoin run ένα bullish run και για το Bitcoin αλλά και για τα κρυπτο, κοιτάξτε τι λέει. We made the USA not driven overseas. I will support the right to self custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her... Με λίγα λόγια λέει ότι θα υποστηρίξει όλη τη δράση για 50 εκατομμύρια crypto holders. Bitcoin. The creation of a central bank digital currency. Και εννοείται λέει δεν θα αφήσει κανένα CBDC να ανοίξει κάτι το οποίο θεωρείται πάρα πολύ θετικό προφανώς για το crypto space. Πάμε λίγο σιγά σιγά να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στα charts και αυτή τη στιγμή ε, παρατηρήσαμε ότι και το CME gap εδώ πέρα καλύφθηκε άψογα για, α, για το bitcoin, πάρα πολύ καλή κίνηση η οποία ε, προφανώς ήρθε να καλύψει και εννοείται να μας φτάσει σε σημεία τα οποία έτσι είναι ανώτερα από αυτά τα οποία είδαμε να εξελίσσεται από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί καθώς βλέπουμε και στο daily chart ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δυνατή πορεία θα έλεγα πολύ ωραία εδώ τα red money flows το οποίο πάει να γυρίσει σε μικρότερο προφανώς μέγεθος από το προηγούμενο πάρα πολύ δυνατή η κίνηση για να μπορέσει να δει το price reversal για το bitcoin και Προφανώ τι ανώτερε τιμέ σε δεύτερο χρόνο. Τώρα, αυτό το οποίο ε, ίσω ανησυχεί σε κάποια επίπεδα στα 4 ώρα, κοιτάξτε λίγο τι ωραίο ε, curve έκανε η ε, στο Καστικάρε Κάτι που δεν μα δίνει τόσο πολύ momentum, αλλά είναι ένα θετικό στοιχείο εδώ πέρα στα 4 ώρα. Κάτι το οποίο θέλουμε λοιπόν να δούμε είναι το γεγονό ότι α, σε όλε τι περιπτώσει, αν πάρει το συγκεκριμένο εδώ επίπεδο, βλέπει ότι δεν έχουν επιβεβαστεί και τόσο πολλοί οι buyers, θα περίμενα λίγο κατώτερες τιμές. Το μόνο αθικό ανησυχητικό ε, είναι το γεγονός ότι οι shorters μπορούν κάλιστα να πιέσουν ακόμα και στα επίπεδα ε, μέχρι και τις 70.090, μέχρι και τις 70.000% θα μπορούσαν κάλιστα να πιέσουν καθώς βλέπουμε ένα πάρα 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 πολύ μικρό fair value gap σε αυτά εδώ τα επίπεδα στους 70.700% ε, δεν νομίζω όμως ότι θα έχει παίξει τεράστιο ρόλο. Αν δούμε ότι ανεβαίνουμε σε αυτά τα σημεία και υπάρχει η rejection της τιμή, εγώ πλέον προσωπικά θα έμπαινα λίγο στη διαδικασία να σκεφτώ για το επόμενο χρονικό διάστημα ότι ίσως α, θα μπορούσαμε και σε μεγαλύτερα επίπεδα ας σβήσουμε λίγο ε, αυτό γιατί δεν το χρειαζόμαστε σε αυτά λοιπόν τα επίπεδα θα περίμενα ότι θα μπορούσαμε να μπούμε και σε φάση consolidation. Και η φάση του consolidation δεν προέρχεται μόνο από αυτό, ε, αλλά και από το γεγονός ότι το bitcoin dominance έχει αρχίσει να κάνει drop, κάτι στο οποίο αν παρατηρήσουμε προφανώς bitcoin consolidation επίπεδων, εντάξει, μέσα σε αυτά εδώ τα δύο τα επίπεδα, και εννοείται το dominance να πέφτει σε κατώτερες τιμές, δηλαδή, Βλέπουμε εδώ πέρα και το breakdown. Κοιτάξτε λίγο τι ωραία που έγινε το breakdown εδώ σε αυτέ τι τιμέ. Ε, αν φύγει από αυτά τα επίπεδα και δούμε consolidation για το bitcoin, κατώτερε τιμέ για αυτό. Προφανώ θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο altcoin season. Και σε περίπτωση που το ethereum κάνει το uh, outperform και δούμε ανώτερε τιμέ, ανώτερε από το προηγούμενο high και κοντά στο all time high 4.900-5.100 από το προηγούμενο, ε, τότε σίγουρα να ξέρετε ότι πιστεύω εγώ προσωπικά σε εκείνη τη φάση πως το bitcoin βρήκε top. Δηλαδή ότι δεν θα έχουμε 77 με 81 000. αν συμβεί αυτό, αν συμβεί αυτό, παναλαμβάνω. Είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή ε, κίνηση, η οποία πάρα πολύ καλή κίνηση θα μπορούσε μέχρι και τις 11 περίπου του Ιουνίου να μας δώσει το bullish action για να μπορέσουμε να δούμε τις ανώτερες τιμές, ενώ μέχρι και τις 15 α, του Ιουλίου για να ε, αν βλέπαμε σε περίπτωση που βλέπαμε consolidation να δούμε κατώτερες τιμές οπότε αυτά τα δύο σημεία καλό θα ήταν να τα κρατήσουμε διότι βάση χρονικού ορίζοντα θα μπορούσε έτσι να εξελιχθεί η συγκεκριμένη κίνηση και να δούμε το upside move το οποίο μας στάνει μέχρι και τις 77-81 για να δούμε το πιθανό, το πιθανό rejection το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μπροστά μας τώρα σε κάθε περίπτωση Uh, αυτό το οποίο θα θέλαμε uh, σίγουρα να εξετάσουμε είναι το τι συμβαίνει εννοείται και με τα bitcoin uh, ETFs τα οποία βλέπουμε ότι μπαίνουν, βγαίνουν χρήματα και τα συναφή 251 εκατομμύρια την παρασκευή inflow. Γενικότερα έχουμε πάρα πολύ δυνατό inflow από την αλήθεια. Uh, ελάχιστα outflows, ειδικά από την Grayscale που δεν ξέρετε τι τη γίνεται. Uh, σε αυτή την περίπτωση αγοράζει και πουλάει τα bitcoin τη λες και κάνει trade. Εντάξει. Ε, καλό θα ήταν να το κρατήσουμε αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό δεδομένο. Τώρα, από εδώ και στο εξή, ε, για να μπορέσουμε προφανώ να δούμε τέτοια κίνηση, θα έπρεπε <coughs> τι επόμενε μέρε να αρχίσουμε να βλέπουμε ανωδικέ κινήσει, σταδιακέ τουλάχιστον ε, για να δούμε και πιθανέ bearish divergences, οι οποίε θα μπορούσαν έτσι ε, να ρίξουν το Bitcoin σε κατώτερε τιμέ. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει σίγουρα να εξετάσουμε είναι ότι συμβαίνει στο Ethereum, κάτι που ε, είναι υπερβολικά μπουλ στη συγκεκριμένη φάση. Uh, για να εξετάσουμε λίγο τι σημαίνει στα one hour charts One hour chart τα οποία πάρα πολύ δυνατά ήρθαν να δώσουν την ανωδική πίεση Τα είπαμε και την Παρασκευή Ανέφερα σε πάρα πολύ Και στον κόσμο βασικά της Bybit Στο event της Αθήνας Στο οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρισκόσασταν εκεί ε, όσοι τέλος πάντων βρεθήκατε και είπα ότι όταν κροσάρει πλέον ή στο casting resize στα τετράωρα θα μπορέσουμε να δούμε ανώτερες τιμές οπότε αναφερθήκαμε στο πιθανό cross το οποίο ο cross έγινε εδώ κάτω και εννοείται είδαμε τις ανώτερες τιμέ. Ένα trade το οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή ε, για να μπορέσουμε να δούμε προφανώς την επόμενη κίνηση. Η επόμενη κίνηση η οποία θα μπορούσε ε, να οθήσει σε πολύ πολύ ανώτερες τιμές, στα επίπεδα των 5.080. Σίγουρα έχουμε μπροστά μας αρκετό, αρκετό ε, μέλλον για να μπορέσουμε προφανώς να ξεπεράσουμε και επίπεδα, επίπεδα τα οποία είχαν ε, κλονίσει στο παρελθόν επίπεδα τα οποία ε, και στα 4.900 ε, και στα 4.200 έχουμε αρκετά resistance τα, τα, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε χτυπήσει στη συγκεκριμένη φάση. Οπότε μείνετε εννοείται συντονισμένοι γιατί θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις στο να μπορέσουμε να αναλύσουμε. Ένα από τα meme coins τα οποία θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι σίγουρα το Brett, ένα coin το οποίο μας δίνει τρομερή κίνηση προς την ανωδική πορεία είναι το μεγαλύτερο meme coin στο base network εγώ προσωπικά είχα κάνει κάποιες αγορές εδώ κάτω βλέπουμε ότι έχει αρκετά μεγάλη αύξηση και θα μπορούσε ίσως έτσι το 143% να βρεθεί σε πολύ ανώτερες τιμές τιμές οι οποίες θα μπορούσαν να αγγίξουν μέχρι και στο coin market cap αν παρατηρήσουμε κιόλα. ότι ε, το Μπρέτ αυτή τη στιγμή, καθώς είναι το top meme coin ε, στη συγκεκριμένη φάση, τα 641-647 εκατομμύρια, πιστεύω θα μπορούσε να δει και τα 10 billion. Αν εξελιχθεί όπως τα υπόλοιπα, νομίζω θα μπορούσαμε να δούμε και τα 10 billion. Απλά ήταν μια εισαγωγή την οποία παρατήρησα τις προάλλες και ήθελα να σας το αναφέρω ε, και το εξετάσαμε και με τον Χρήστο, χωρί προφανώ αυτό να είναι καμία οικονομική συμβουλή. Τίποτα δεν είναι οικονομική συμβουλή. Καλό θα ήταν να μπείτε στη διαδικασία, εννοείται, να εκπαιδευτείτε και να μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις αγορές, να μπορείτε να δίνετε μια προσέγγιση στις αγορές, να είστε άνετοι, να μπορείτε να κάνετε προφανώς τέτοιου είδους κινήσεις, για να μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να υποφελήσετε χωρίς να δίνετε τα χρήματά σας σε άλλους, χωρίς να δίνετε τα χρήματά σας σε άτομα τα οποία πάνε να σας φάνε τα χρήματα. Οπότε, το πιο σοφό απ' όλα είναι να καταλαβαίνει ότι δεν χρειάζεται να πάρει trade σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, όπω εδώ πέρα στο Bitcoin, εγώ προσωπικά θα έπρεπε να δω μια συγκεκριμένη κίνηση για να μπορέσω να μπω ξανά σε trade. Έχω ένα ανοιχτό trade στο οποίο έχω πάρει partial profits πάρα πολύ κοντά στην κορυφή από την αλήθεια: την κορυφή που είδαμε τώρα τι προηγούμενε ημέρε ενώ αν ήθελα τέλο πάντων να δω κατώτερε ε, τιμέ για να ανοίξω ένα καινούριο τρέι, θα περίμενα να δω τι ε, κατώτερε τιμέ. Αλλιώ δεν θα το άνοιγα. Δεν θα το άνοιγα γιατί δεν είμαι σίγουρο ότι θα μπορούσε να συμβεί και εννοείται. Θέλω να έχω ένα πάρα πολύ δυνατό position of strength. Το position of strength, παιδιά, η θέση δύναμη είναι κάτι που ε, πρέπει πάντοτε να εξετάζει. Αν δεν κάθεσαι να το εξετάσει και κάνει ό,τι να είναι, είσαι ένα και αυτό το οποίο ε, σίγουρα θα έπρεπε να αριθμίσει επίση. Είναι το track record το οποίο έχει για τον εαυτό σου, τι γίνεται πραγματικά με στην τσέπη σου και εννοείται να μπει στη διαδικασία να θυσιάζει ένα πάρα πολύ μικρό ποσό του συνολικού σου κεφαλαίου του οποίου έχει ορίσει για trading σε κάθε trade. Που σημαίνει δώσε προσοχή σε αυτό και εννοείται μπε στη διαδικασία εκπαίδευση για να μπορεί και εσύ να πετύχει το max, το τέλειο. Αυτό το οποίο θα σου δώσει το 100% το δυνατοτήτων σου πάνω στα charts για να μπορέσει να κάνει την τη τσέπη σου εννοείται πιο γεμάτη. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Like, subscribe και το καμπανάκι για όλε τι για να μπορείτε να έχετε όλο αυτό το content το οποίο κάνουμε share όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να είστε καλά και εννοείται, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα αύριο στο live. Μην ξεχάσετε να είστε εκεί. Bye bye.